Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που φιλοξενούμε τον κύριο Γιαννακίδη, αρθρογραφή στο protagon.gr. Είναι γνωστή τηλεοπτική φυσιογνωμία, δημοσιογράφος, μουσικός παραγωγός στο Best 92,6. Κύριε Γιαννακίδη, ξέχασα κάτι? Όχι, εντάξει, σχεδόν όλα. Δεν... Από το πλούσιο βιογραφικό σας θέλω να πω, αν ξέχασα κάτι. Σχεδόν όλα, όχι. Λοιπόν, κύριε Γιαννακίδη, διαβάζω με εξαιρετικό ενδιαφέρον και δεν είναι κολακία. Πρέπει να σας πω, είναι μεγάλη μας χαρά που δημοσιογράφοι σαν και εσάς που αρθογραφείτε με έναν ιδιαίτερα μερικές φορές καυστικό τρόπο, μιλάτε και στηρίζετε ένα περιφερειακό μέσο και εδώ στην περιφέρεια να κατανοήσουμε λίγο. Ναι, και θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε. Ναι. Αρθογραφήσατε προχθές με αφορμή την παρουσίαση του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και πάρα πολύ απλά τώρα θέλουμε να κατανοήσουμε. Βγήκαμε από ένα μνημόνιο, μας λένε όλοι. Ο Πρωθυπουργός, όπως γράψατε κι εσείς, πήγε με το χέρι στην τσέπη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πήγε με ένα αφήγημα το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό, ή πραγματικά έχει τη διάθεση να εφαρμόσει αυτό το οποίο λέει πλέον, χωρίς τη δαμόκλειο σπάθη των μνημονίων? Όχι, εγώ νομίζω ότι το αφήγημα είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό. Δηλαδή αυτά τα λεφτά που θέλει να δώσει υπάρχουν. Απλώς αυτά τα χρήματα υπάρχουν από το υπερπλεώνασμα, το οποίο πώς δημιουργήθηκε? Από την υπερφορολόγηση. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή η πολιτική που επαγγέλλεται ο Πρωθυπουργός, από τη στιγμή που έχει εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα των μικρομεσαίων, δηλαδή εγώ δεν ξέρω άνθρωπο πραγματικά που τέλος του μήνα μπορεί να πληρώσει και φόρο εισοδήματος και έμφυα. Αρχίζει πια να γίνεται μία θέμαξη και των επιχειρήσεων σταδιακά, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη φορολόγηση στις επιχειρήσεις, ναι, προκειμένου να εξυπηρετείται αυτή η πολιτική των επιδομάτων, της διανομής κτλ. Αυτό κάποια στιγμή νομίζω ότι θα σκάσει. Δεν έχει αναπτυξιακή προοπτική δηλαδή. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι κάτω. Ψάχνουμε να τη βρούμε, γιατί ξέρετε, δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε ότι να βρούμε αυτή την αναπτυξιακή πολιτική. Α, ναι. Γιατί εδώ πέρα τώρα μιλάνε οι πολιτικοί για ένα μείγμα, μιλάνε για παράδειγμα μια τόνωση της επιχειρηματικότητας, ακούμε για τα μυαλά τα οποία φεύγουν και πρέπει κάτι να κάνουμε, να τα φέρουμε. Και έχω την εντύπωση, κύριε Γιαννακίδη, δεν ξέρω αν το πιστεύετε, ότι αυτή η φορομπηχτική πολιτική ήταν μια εύκολη λύση των κυβερνήσεων για να δημιουργούν το υπερπλεώνασμα. Είχαμε και άλλο δρόμο να ακολουθήσουμε? Ο άλλος δρόμος που είχαμε να ακολουθήσουμε είναι να μην δημιουργείται υπερπλεώνασμα. Να υπάρχει δηλαδή μια αποτελεσματική διαπραγμάτευση με τους δανειστές, προκειμένου να επιτρέψουν χαμηλότερα πλεονάσματα, ώστε να υπάρχουν πόροι οι οποίοι να παραμένουν στην παραγωγική οικονομία, δηλαδή να μην υπάρχει τόσο μεγάλη φορολογία. Ναι. Από τη στιγμή όμως που όλες οι κυβερνήσεις, μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνανε ιδιοκτησία τους στα μνημόνια, δεν εφαρμόσαν με συνέπεια ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πείσουν τους δανειστές, οι οποίοι το πρώτο πράγμα που θέλουν τι είναι, να παίρνουν τα λεφτά τους πίσω. Ναι. Είναι λογικό. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο να τους επιτρέψουν να διατηρήσουμε χαμηλά πλεονάσματα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτήν την υπερφορολόγηση, που απ' την άλλη μια κυβέρνηση όπως ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ισχυριστεί ότι του επιτρέπει να κάνει και μια αναδιανομή εισοδήματος. Δηλαδή ουσιαστικά τι γίνεται? Παίρνει από όποιους πληροφορία, πολύ ψηλή εφορία, mm-hmm, και τα μοιράζει σε αυτούς που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτό, όσο και να ακούγεται και okay, είναι κατά κάποιο τρόπο, ναι, έχει ένα πρόβλημα. Διότι δεν δημιουργείται καινούργιο χρήμα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε μια κοινωνική πολιτική. Χρησιμοποιείται το χρήμα από τη φορολόγηση. Η φορολόγηση είναι υπερβολική. Και αυτό ουσιαστικά δεν έχει καλή αναπτυξιακή διάσταση. Βέβαια, σε αυτό το οποίο είπατε κι εσείς και το γράψατε, υπάρχει μια λογική ότι θέλει ίσως να ανακουφίσει η κυβέρνηση αυτή κοινωνικές ομάδες όπου πλήρωσαν το μάρμαρο στις αρχές των μνημονίων και δημιουργήθηκε αυτή η ανθρωπιστική κρίση, οι εικόνες συμπολιτών μας να ψάχνουν στους κάδους των σκουπιδιών. Θεωρείτε ότι δεν είναι δίκαιη αυτή η προσπάθεια της αναδιανομής, ας το πούμε, των πόρων? Μα είπα ότι είναι δίκαιο, αλλά για να υπάρξει αναδιανομή, καλό είναι να υπάρξουν και καινούργιοι πόροι, δηλαδή να παράγεται ένας πλούτος και από εκεί να αφαιρεί το κράτος, αυτός είναι και ο ρόλος του κράτους, και να κάνει μια διανομή στους ασθενέστερους. Από τη στιγμή όμως που το μόνο που παραμένει ως σταθερά είναι η ψηλή φορολόγηση, σταδιακά αυτό λειτουργεί και ως επικίνδυνο για την παραγωγή πλούτου. Για ποιο λόγο φεύγουν οι επιχειρήσεις στο εξωτερικό? Επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη φορολόγηση. Όσο λοιπόν δεν δημιουργήσει ένα περιβάλλον ώστε να παραχθεί καινούργιος πλούτος, ναι, κάποια στιγμή με την υψηλή φορολόγηση όλο αυτό θα σκάσει. Δεν θα μπορεί να δώσει άλλο. Μάλιστα. Θεωρείτε
τώρα πάνω σε αυτό, και έχω και το πρώτο ερώτημα εδώ πέρα του Γιώργου, η εναλλακτική πολιτική, δηλαδή πιστεύετε από αυτά που ακούτε και από τον κύριο Μητσοτάκη που λέει, που έχει βγάλει ένα πρόγραμμα, γίνεται και μια καμπάνια στα μέσα μαζικής επικοινωνίας ότι θα μειώσει τη φορολογία των επιχειρήσεων, θα μειώσει το ΦΠΑ στους αγρότες. Όλα αυτά κάτω από αυτό το πλαίσιο μπορούν να εφαρμοστούν? Είναι δηλαδή, όπως μου λέει εδώ, πολιτική επιλογή αυτά τα μέτρα? Ακριβώς είναι πολιτική επιλογή. Δηλαδή, ακολουθεί δύο οδούς. Η μία οδός λέει αυτή που υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός, η οποία λέει ότι φορολογείς πάρα πολύ. Αυτό είναι συνεπές αριστερό. Δηλαδή, υψηλή φορολόγηση και αναδιανομή μετά του εισοδήματος, έτσι, έχει μία αριστερή συνέπεια και δημιουργεί και μεγάλη εκλογική πελατεία. Απλώς αυτό κάποτε εξαντλείται. Απ' την άλλη πλευρά, η επιχειρηματολογία Μητσοτάκη, που δεν ξέρω καν αυτός μπορεί να έχει ένα μείγμα πρόνοιας και ανάπτυξης, που εγώ δεν το πιστεύω. Ναι. Νομίζω ότι το βάρος θα πέσει πιο πολύ στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνει την ανάπτυξη. Mm-hmm. Έχει θεωρητικά περισσότερες προοπτικές στο να δημιουργήσει πλούτο. Δηλαδή κάπως θα πρέπει να δημιουργηθούν σε αυτή τη χώρα δουλειές. Ναι. Σε αυτή τη χώρα τι δουλειές ανοίγουν? Ανοίγουν καφετέριες, ανοίγουν φυσταριές, σουβλατζίδικα και όλα αυτά. Θα πρέπει κάπως να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να έρθουν μεγάλες επενδύσεις, να πέσουν πολλά λεφτά, να γίνουν μεγάλες δουλειές, ώστε να δουλέψει κόσμος. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδο. Εδώ τώρα μου λέει ο Δημοσθένης, η εντολή ρήξης δεν πήρε, λέει ο Τσίπρας. Άρα ο λαός θέλει να ικανοποιηθούν οι δανειστές. Οι δανειστές θέλουν 3,5%. Από εκεί και πέρα λοιπόν μπαίνουν τα έξοδα για κοινωνική πολιτική. Πώς θα γίνει? Με υπερπλεώνασμα. Δεν συμφωνείτε? Ναι, με κοινωνική πολιτική θα γίνει με το υπερπλεώνασμα. Πρώτα πούμε ότι ο Τσίπρας στην αρχή είχε πάρει εντολή ρήξης. Εγώ αυτό κατάλαβα και το δημοψήφισμα αυτό του έλεγε. Ναι. Το δημοψήφισμα δηλαδή, το οποίο δεν το τήρησε, ήταν μια εντολή ρήξης. Το έλεγε μη δεχτείς το μνημόνιο. Κανένα πρόγραμμα. Mm-hmm. Και πήγε και δέχτηκε ένα χειρότερο. Επίσης αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι και καμιά φορά αρνούμαστε να το συνειδητοποιήσουμε, και αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι κεκτημένο της χώρας, είναι ότι η χώρα χρεοκόπησε. Mm-hmm. Δηλαδή αν αυτή η χώρα ήταν εκτός Ευρώπης, αυτά που θα είχαν συμβεί και εκτός ευρώ θα ήταν αυτά που βλέπουμε στη Λατινική Αμερική, στην Αργεντινή. Δηλαδή θα είχαμε πλιάτσικο, ναι, θα είχαμε οδομαχίες στους δρόμους. Δηλαδή η χώρα χρεοκόπησε και κατρακύλησε, ας πούμε, 3-4 θέσεις στο δίκτυο παγκόσμιας ευημερίας. Δηλαδή ήταν μια χρεοκοπημένη χώρα και ήταν η νούμερο 40 χώρα ως προς την ευημερία. Ναι. Το οποίο αυτό είναι ένα οξύμορο πράγμα. Δηλαδή πώς μια χρεοκοπημένη χώρα κρατιέται τόσο πολύ. Αναγκαστικά λοιπόν, σε μια χρεοκοπημένη χώρα, mm-hmm, όλα αυτά που υφιστάμεθα θα τα υποστούμε. Είναι φυσιολογικά. Δηλαδή, ναι, όταν βιώνεις μια καταστροφή και κάπως ξαναρχείς από την αρχή, ναι, στην αρχή δεν υπάρχουν πάλι ούτε τα σπίτια, ούτε τίποτα. Αρχίζεις πάλι σιγά σιγά να χτίσεις. Μάλιστα. Τώρα το ζήτημα είναι και το διακύβευμα της επόμενης μέρας. Αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι είναι τα περιθώρια κινήσεων. Διότι πλέον, για παράδειγμα, μπορεί να δίνεται, και δεν ξέρω, μπορεί να το ξέρετε καλύτερα, να δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής σε περισσότερες δόσεις των υποχρεώσεών μας. Υπάρχει μια προσδοκία μείωσης του ένφια. Θέλω να το πω πάρα πολύ απλά. Κανονικότητα της ζωής μας, αυτές οι ανάσες να μπορούμε να μην αγχωνόμαστε για να πληρώνουμε λογαριασμούς, θα έρθει τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, μου έλεγε σήμερα ένας φίλος, σε 5 χρόνια θα φύγει η κρίση. Θα φύγει η κρίση ποτέ, κύριε Γιαννακίδη, από εδώ? Δεν ξέρω αν είναι κανονικότητα πολλές δόσεις. Εγώ βλέπω ότι αυτό, έτσι όπως πάει και εξελίσσεται η πολιτική στην Ελλάδα και έτσι όπως είναι όλη η Ελλάδα χρεωμένη στην εφορία, σε λίγο θα ψηφίζουμε αυτό που θα μας κάνει τις περισσότερες δόσεις για τα χρέη μας προς το δημόσιο. Ναι. Αναγκαστικά, μια χώρα ποτέ, αυτό το διδάσκει η ιστορία, μια χώρα ποτέ δεν παραμένει συνέχεια σε κρίση. Αυτά είναι οικονομικοί κύκλοι οι οποίοι θα μπορούσαμε να ήμασταν ήδη σε μια μεγαλύτερη αναπτυξιακή τροχιά αν είχαμε εφαρμόσει από την αρχή τα προγράμματα, αν είχαν γίνει κάποιες μεταρρυθμίσεις, αν είχαμε ακολουθήσει το παράδειγμα της Κύπρου, ναι, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας. Εκ των πραγμάτων, κάποια στιγμή η κρίση θα φύγει. Ήδη η ανάπτυξη γράφει θετικά πρόσημα. Ήδη η ανεργία μειώνεται, έστω και με ελαστικές μορφές απασχόλησης.
Αυτό είναι νομοτελειακό, ότι κάποτε θα γίνει, ότι κάποτε δηλαδή θα γυρίσει προς τα πάνω, ναι. Αν οδικά η οικονομία. Δεν γίνεται να πάει έτσι δηλαδή συνέχεια. Το ζήτημα είναι να μπορούμε να είμαστε ζωντανοί μέχρι τότε και να αντέχουμε, είναι το μεγάλο στοίχημα. Θέλω τώρα λίγο να ρωτήσω και να σας αποδεσμεύσω σιγά σιγά, γιατί ξέρω ότι έχετε και υποχρεώσεις. Παρόλο που χαίρομαι που έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα εδώ από τους ακροατές μας, γιατί είναι μια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θεωρείτε, κύριε Γιαννακίδη, ότι η κοινή γνώμη γενικότερα συνεχίζει να τρώει το κουτόχορτο των πολιτικών. Να το πω όπως το νιώθω. Μασάει η κοινωνία ακόμα αυτό, αυτές τις υποσχέσεις, την υποσχεσιολογία, την ελπίδα που δίνουν ακόμα. Νομίζω ότι τα μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας, και αυτό ήταν. Βέβαια είναι πολλά τα λεφτά για να τις χαλάει, αλλά με το μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ που κόστησε 100 δις, αγοράσαμε αλήθεια. Δηλαδή πια η κοινωνία κατάλαβε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ναι. Δεν υπάρχει, σκίζω τα μνημόνια, μου δίνουν λεφτά χωρίς να κάνω τίποτα. Αυτό πια η κοινωνία το έμαθε. Δηλαδή θα πάρει καιρό, ίσως πιστεύω και μισή γενιά, ας πούμε 15 χρόνια, μέχρι να εμφανιστεί κάποιος πάλι λαϊκιστής, ο οποίος θα πει καταργώ το μνημόνιο ή το σκίζω, όπως έλεγε ο Σαμαράς, και θα τον ακολουθήσει μετά ο κόσμος. Νομίζω ότι ο κόσμος όχι, δεν τρώει πια τόσο σανό. Και αυτό είναι από τα καλά που μας άφησε η κρίση. Μία παρατήρηση σε αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Γιατί λέει να απευθυνόμαστε μόνο στις αγορές και στους επενδυτές να έρθουν και να μην πάρουμε εμείς πλουτοπαραγωγικές πηγές στα χέρια μας, μου λένε εδώ τώρα. Ποιες πλουτοπαραγωγικές πηγές να πάρουμε στα χέρια μας? Ναι. Ναι, δηλαδή εντάξει, λέμε ας πούμε για τα πετρέλαια που υπάρχουν στο χέρι. Ωραία, πού είναι αυτά τα πετρέλαια πρώτον? Ναι. Ο πρωτογενής τομέας είναι ανύπαρκτος. Δεν υπάρχει. Στο μεγάλο βαθμό. Ναι, η Γεωργία, ναι, εντάξει, αλλά. Και πάλι η Ελλάδα και με το βιωτικό επίπεδο που έχει κατακτήσει και με τον τρόπο που ζει, δεν είναι εύκολο. Όλες οι χώρες πρώτα-πρώτα δανείζονται. Ναι. Το θέμα είναι ότι άμα δανείζεσαι πολλά περισσότερα από όσα χρειάζεται, μάλλον άμα ξεφεύγουν οι δαπάνες. Ο λόγος για τον οποίο πήγαμε σε κρίση το 2009, ο δημοσιονομικός εξορχιασμός που λέμε, είναι ότι το δημόσιο, για να το καταλάβει ο κόσμος, όταν τελείωσε το 2009, το πρωτογενές έλλειμμα του προϋπολογισμού, δηλαδή αυτά που λείπαν από το κράτος για να λειτουργήσει, ήταν 24 δις ευρώ. Δηλαδή το κράτος, αν συνέχιζε έτσι, θα μπαινε μέσα 24 δις ευρώ το χρόνο. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα λοιπόν, τι γίνεται, πρέπει κάπως να συγκρατήσεις δαπάνες σου, να μαζευτείς. Ναι. Αυτό βεβαίως τώρα δεν ξέρω αν συμβαίνει, αν έχει μαζευτεί το κράτος στο βαθμό των επιθυμητών. Έχει μαζευτεί, αλλά όχι στο βαθμό των επιθυμητών. Έχει μαζευτεί γιατί υπάρχει πλεόνασμα. Ναι. Δηλαδή ναι. Εκεί που υπήρχε το έλλειμμα, ας πούμε, ένα τεράστιο έλλειμμα. Υπάρχει πλεόνασμα. Εντάξει, το πλεόνασμα μου έχει να κάνει γιατί και το κράτος δεν πληρώνει τίποτα πλέον. Δεν αποδίδει πίσω το ΦΠΑ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δημιουργεί ένα κλίμα ασφυξίας οικονομικής. Στην ελεύθερη αγορά κυρίως, για να μένει αυτό το πράγμα έτσι ελεύθερο. Τώρα, βέβαια, εδώ, σε αυτό που λέγαμε για το δημοψήφισμα, δεν είναι παράδοξο, μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος, άτομα που προέτρεπαν το λαό να ψηφίσει ναι στο δημοψήφισμα να ψέγουν τώρα την κυβέρνηση που δεν εφάρμοσε το όχι. Γιατί είπατε λίγο πριν για τη Βενεζουέλα ότι αν ερχόμαστε σε ρήξη. Αυτό είναι, ας το πούμε, τρολάρι. Δηλαδή δείχνει την ασυνέπεια της κυβέρνησης. Δηλαδή είναι μια κυβέρνηση, ένα κόμμα που όταν ήταν αντιπολίτευση έλεγε τα ματωμένα πλεονάσματα, τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, και τώρα πανηγυρίζει που έχει μεγάλα πλεονάσματα. Ναι. Αυτό, εντάξει, δείχνει μια ασυνέπεια. Και αυτή η ασυνέπεια, αυτό το κουτόχορτο, έχει κοστίσει στη χώρα τελικά. Ναι. Έχει κοστίσει. Πώς να το κάνουμε? Έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός έκανε και λόγο για αυταπάτες πολιτικές κάποια στιγμή. Αν μπορούμε να το θεωρήσουμε ως μέσο αυτοκριτικής. Απλά το ζήτημα είναι ότι ποιος το πληρώνει. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Είναι ότι αυτοί οι πολιτικοί που είναι στο τιμόνι μιας χώρας αποφασίζουν τις δικές μας ζωές και αποφασίζουν τις δικές μας τύχες. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Κλείνοντας, θέλω να πάμε τώρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, θέλω να πάμε λοιπόν τώρα στον κύριο Μητσοτάκη. Στον κύριο Μητσοτάκη. Βγάζει τώρα και η κυβέρνηση, είδατε στο τα τρόλ που είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάλι μιλάμε για τη Siemens, οικογενειοκρατία, σκάνδαλα. Τελικά, αν αλλάξει πλευρά το βινίλιο, ο δίσκος, θα αλλάξει και πορεία η χώρα? Δεν ξέρω, μένει να δούμε. Ναι. Μένει να δούμε. Δηλαδή, ουσιαστικά ο ψηφοφόρος στις εκλογές αποφασίζει μεταξύ δύο προσώπων, Τσίπρα και Μητσοτάκη, ποιον θα ήθελε να έχει πρωθυπουργό.
Έχει δει τον Τσίπρα, δεν ξέρω, λογικά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θέλει να δει και ο Μητσοτάκη, να θέλει να δει και το Μητσοτάκη, δεν το δούμε και αυτό να το μετρήσουμε. Mm-hmm. Αυτή είναι η δημοκρατία, δεν είναι. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να πάρουμε μία ανάσα και γενικότερα να υπάρχουν δουλειές, όπως μου γράφουν εδώ οι φίλοι, και να μην περιμένουμε να βολευτούμε στα stage, στα τρίμηνα του Δήμου. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέει η Σωτηρία, είναι μια πραγματικότητα. Αλλά από την άλλη, και σε αυτό, όπως μου λέει, βίσμα βάζουμε για να μπούμε. Άρα είναι και η λογική, αυτό που είναι ο ομφάλιος λόρος της πολιτικής με τα κόμματα, ο οποίος δεν έχει κοπεί ή δεν θα κοπεί ποτέ. Ακριβώς, αλλά όλα αυτά ξεκινάνε από την κοινωνία. Μάλιστα. Δηλαδή όλα αυτά ξεκινάνε από τους πολίτες. Μάλιστα. Κλείνοντας, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, κύριε Γιαναγίδη, για την επόμενη μέρα? Εντάξει, υπάρχει μια ακολουθία στον κόσμο, στην παγκόσμια ιστορία, που λέει ότι τα πράγματα πάντοτε πηγαίνουν καλύτερα. Ναι. Και εγώ αυτό το πιστεύω, δηλαδή μακροπρόθεσμα, τα πράγματα πάντοτε εξελίσσονται καλύτερα. Πηγαίνουν καλύτερα. Οπότε δεν βρίσκω λόγο, δηλαδή, να μην είμαστε αισιόδοξοι. Εδώ τονίζω ότι η χώρα χρεοκόπησε και δεν είδαμε πλιάτσικες στους δρόμους. Ναι. Οπότε για ποιο λόγο, δηλαδή, να μην είμαστε αισιόδοξοι? Εγώ το πιστεύω. Μάλιστα. Και βεβαίως το πιστεύετε τώρα εδώ και πώς να γυρίσουν. Μου λέει εδώ πέρα η Χρύσα, ετοιμάζομαι να φύγω για την Αγγλία και η Αγγλία βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει. Δεν είμαστε τυχεροί καθόλου. Είναι και όλα αυτά τα οξύμαρα τα οποία πιστεύουν. Αυτό είναι ένα άλλο δείγμα. Ναι. Τι σημαίνει λαϊκισμός. Δηλαδή οι Άγγλοι που ψήφισαν Brexit χωρίς να καταλαβαίνουν τι ψηφίζουν. Ναι. Βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με μια περιπέτεια. Ναι. Πιστεύετε ότι ήταν θύμα λαϊκισμού ή θύμα αυτής του εγωκεντρικού μοντέλου που έχει η Μεγάλη Βρετανία? Ότι και τα δύο, αλλά βασικά ήταν ο λαϊκισμός που πόνταρε πάνω σε αυτό το μοντέλο. Ναι. Που τους έλεγε ότι τα λεφτά που δίνουμε στην Ευρώπη θα μπορούσαμε να τα έχουμε δώσει στην υγεία κτλ. Σωστά. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Γιαννακίδη, είναι από τα πολλά. Γιατί ανεβαίνει οι δυνάμεις συντηρητικές στην Ευρώπη? Είδατε και με τη Σουηδία τι γίνεται. Γιατί έχει πέρασει η φωνή που στρίβει προς τα δεξιά, να το πω τώρα όπως μπορώ, πιο light? Για ποιο λόγο? Γιατί νομίζω ότι η φωνή που στρίβει προς τα δεξιά, προς τα ακροδεξιά μάλλον, ναι, έτσι, είναι ταυτισμένη με την υψηλή ένταση, εννοείται, και με τη βλακεία. Μάλιστα. Οι περισσότεροι άνθρωποι σε καθημερινά, σε περιβάλλον social media, είναι εκτεθειμένοι κυρίως στη βλακεία. Η βλακεία και η υψηλή φωνή έχουν την τάση να ακούγονται περισσότερο από τη λογική. Ναι. Οπότε εκ των πραγμάτων μπορούν να προσελκύουν και περισσότερους ανθρώπους. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Και βεβαίως δεν ξέρω πώς μπορούμε να πεμπλακούμε από αυτή την βλακεία που εγκλωβιζόμαστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι νέο φαινόμενο στην καθημερινότητά μας, και πώς μπορούμε να δούμε καθαρά από αυτή την πανσπερμία πληροφοριών που έχουμε πολλές φορές, κύριε Γιαννακίδη. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Είναι απλό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Γιαννακίδη. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.